Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Από τη στιγμή που ο Ευθύμης Φαρμάκης πάτησε το πόδι του στη Λεβεντογένα Κρήτη, έβαλε στο μικροσκόπιο το Μαθιό Σταματάκι. Από τη μία συμπάθησε τη γυναίκα του και θεώρησε ότι εκείνη κινδυνεύει στο πλευρό του και από την άλλη οι διαφορές με τον πατέρα του, Βασίλη Σταματάκη, τις οποίες ακόμα δεν έχει αποσαφηνίσει, έκαναν το σκοτεινό άντρα της Κρήτης να στείνει συνέχεια στον τοίχο το γιο της Καλλιόπης. Προσπάθησε να τον ενοχοποιήσει για το φόνο του Πάνου. Τον κατηγορεί για όσα δεινά γίνονται στο χωριό, ενώ τώρα έχει στα χέρια του το γράμμα του Κώστα που αναφέρει πως εκείνος σκότωσε τον άντρα της Βασιλικής, τον Στεφανή. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Μαθιός ανακάλυψε πως το όπλο με το οποίο είχε κάνει το φόνο 2 χρόνια πριν λείπει από την κρυψώνα του και δεν μπορεί να το βρει. Όλα τα παραπάνω πιέζουν το Μαθιό και του δημιουργούν ένα τεράστιο αίσθημα ανασφάλειας. Και μόνο η σκέψη πως μπορεί να γίνει γνωστό το έγκλημά του τον κάνουν να χάσει όχι απλά τον ύπνο του, αλλά και τη γη κάτω από τα πόδια του. Ένας πόνος στο στήθος και η συνεχής αδυναμία του να πάρει μια ανάσα θα κάνουν τη Βασιλική να καλέσει στο τηλέφωνο τον Δημήτρη Μαραθάκη για να την συμβουλέψει. Δεν είναι καλά ο Μαθιός Δημήτρη, έχει χάσει το χρώμα του, με δυσκολία αναπνέει, ενώ μου παραπονιέται ότι έχει συνεχείς πόνους σε όλο του το σώμα, του εξηγεί από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο Δημήτρης θα φοβηθεί πως ο άντρας της Βασιλικής έχει συμπτώματα εφράγματος και θα τους συστήσει να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο να προλάβουν το κακό. Εκεί θα τους περιμένει ο ίδιος για να κάνει καλύτερη διάγνωση και φυσικά να υποβάλει το Μαθιό σε εξετάσεις. Όμως τα νέα που θα βγουν από το στόμα του γιατρού θα είναι ενθαρρυντικά. Κρίση πανικού έπαθες, Μαθιό. Φαίνεται να είσαι πιεσμένος στο τελευταίο διάστημα και ο οργανισμός σου αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Η Βασιλική ανασένει ξανά κανονικά και ρωτάει το Μαραθάκη για το πότε μπορεί ο άντρας της να επιστρέψει στο σπίτι. Περιμένουν να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του. Αν οι τιμές είναι φυσιολογικές, θα βγει αμέσως, αλλά να μην πιεστεί τις επόμενες μέρες. Θα το συμβούλευα να απέχει από τα επαγγελματικά του καθήκοντα για ένα διάστημα, θα τονίσει ο Δημήτρης. Μαθιός και Βασιλική λίγο αργότερα θα βρεθούν στην ασφάλεια του σπιτιού τους, μακριά από όλους και όλα. Στο σπίτι τους όμως θα καταφτάσει και η Καλλιόπη, που δεν θα της φτάνουν τα λόγια της Βασιλικής και του γιατρού. Θα θέλει να δει με τα ίδια της τα μάτια πως ο γιος της είναι καλά. «Δεν έχω πράμα, μάνα. Κρίση πανικού», είπε ο γιατρός. «Και οι εξετάσεις μου καλές βγήκαν», της λέει. Αλλά όταν η Βασιλική φεύγει από το δωμάτιο και μένουν μόνοι, εκείνη του μαρτυρά πως ό,τι έμαθε είναι από την ανησυχία για το χαμένο όπλο. Την ίδια στιγμή όμως του υπόσχεται ότι θα το βρει ο κόσμος να χαλάσει.